Καλημέρα! Τετάρτη 3 Ιουνίου 2020, το πρώτο μας vlog, το οποίο είναι επίκαιρο. Έχει να κάνει με το ρατσισμό και τη ξενοφοβία και τα ψυχολογικά αίτια του ρατσισμού και της ξενοφοβίας και αφορμή φυσικά είναι η επικαιρότητα παγκόσμια με, τον άδικο, με τη δολοφονία του George Floyd και το κίνημα Black Lives Matter. Μου έχουν ζητήσει διάφοροι από εσάς. Να κάνω ένα βιντεάκι σε σχέση με αυτό το θέμα. Ξεκαθαρίζω από την αρχή ότι δεν είμαι κοινωνιολόγος, ούτε πολιτικό επιστήμονα. Είμαι ψυχολόγο, άρα θα το προσεγγίσω από τη ψυχολογική πλευρά. Γιατί ε, παρουσιάζονται τα φαινόμενα της ξενοφοβίας και του ρατσισμού, και γιατί οι άνθρωποι ταλαιπωρούνται και ταλαιπωρούν αλλήλου από κοινωνικά στερεότυπα και προκαταλήψει. Καταρχά, η λέξη κοινωνικό στερεότυπο. Σημαίνει να, έχω, να έχει μέσα στο μυαλό του ένας άνθρωπος ότι όλοι οι άνθρωποι που ανήκουν σε αυτή την ομάδα είναι έτσι. Για παράδειγμα, όλοι οι Ασιάτες τουρίστες βγάζουν φωτογραφίες. Όλοι οι Κύπροι ε, έχουν αυτά τα χαρακτηριστικά. Όλοι οι Ιταλοί έχουν αυτά τα χαρακτηριστικά. Το κοινωνικό στερεότυπο όταν δεν έχει να, να κάνει για κάτι αρνητικό, δηλαδή δεν λέει όλοι οι μαύροι, είναι δολοφόνοι, όλοι οι μαύροι είναι εγκληματίε. που φαίνεται πως αυτή η κοινωνική προκατάληψη υπάρχει στους ανθρώπους οι οποίοι εξασκούν υπέρμετρη βία πάνω στους ανθρώπους, τους μαύρους στην Αμερική και στην περίπτωση της συγκεκριμένη η λευκή αστυνομική ή τέλος πάντων η αστυνομικη που δεν ήταν μαύρη οι οποίοι στο σοκαριστικό βίντεο που δυστυχώ έχουμε όλοι παρακολουθήσει, ένα από αυτού με το παπούτσι στο λαιμό ε, σκότωσε τον άλλον τον, τον άνθρωπο που είχε από κάτω, ο ήταν και δεν ήταν και καν Και υπάρχουν στατιστικέ οι οποίε δείχνουν ότι ε, ενώ οι Αφροαμερικανοί ε, είναι νομίζω 13% του γενικού πληθυσμού στις ΗΠΑ, 39 αποτελούν το 39% από τους ανθρώπους που σκοτώνονται unarmed, δηλαδή χωρίς να, έχουν, χωρίς να είναι οπλισμένοι από τα σώματα ασφαλείας. Δηλαδή μιλάμε για ένα ψηλό ποσοστό, δυσανάλογο. Δηλαδή που ε, στατιστικά ξεκαθαρίζει ότι το χρώμα και η φυλή παίζει ρόλο. Σας λέω ξανά, δεν είμαι κοινωνιολόγος. Αυτή η στατιστική που διάβασα μπορεί να μην ισχύει επακριβώς, αλλά είναι παρατηρημένο αυτό το φαινόμενο και γι' αυτό το λόγο, αν δεν κάνω λάθος, μπορεί να έχει και σχεδόν 10 χρόνια που ξεκινήσει αυτό το κίνημα. Η πρόσφατη δολοφονία, η οποία καταγράφηκε σε βίντεο, έχει στην ταράξη όλη την Αμερική, από ό,τι μαθαίνω, Στι Ηνωμένε Πολιτείε τη γίνονται διάφορε κοινωνικέ αναταράξει σε σχέση με αυτό το θέμα. Χειρισμοί από αρχέ οι οποίε δεν είναι και οι πιο ανθρωπιστικοί χειρισμοί. Δεν είμαι όμως δημοσιογράφος, δεν είμαι πολιτικός επιστήμονας, δεν ζω στην Αμερική, οπότε θα μιλήσω γενικά. Λοιπόν, όταν ένα κοινωνικό στερεότυπο που αναφέρεται σε μια ομάδα του πληθυσμού και στην περίπτωση αυτή σε μια φυλή έχει να κάνει με αρνητικά χαρακτηριστικά, π.χ. όλοι οι μαύροι είναι εγκληματίε, τότε μιλάμε για κοινωνική προκατάληψη. Και οι κοινωνικές προκαταλήψεις είναι επικίνδυνες και θανατηφόρες. Γιατί οι άνθρωποι δημιουργούμε στο μυαλό μας κατηγορίες, κατηγοριοποιούμε τον κόσμο και φτιάχνουμε και κοινωνικά στερεότυπα και κοινωνικές προκαταλήψεις μεταξύ άλλων. Ο λόγος είναι πάρα πολύ απλός. Ο κόσμος είναι χαόδης. Ο ανθρώπινος εγκέφαλος παίρνει δισεκατομμύρια πληροφορίες κάθε μέρα. Ο όγκο των πληροφοριών που έρχονται μέσα στο μυαλό μας διαμέσου των αισθήσεων από το εξωτερικό περιβάλλον είναι τεράστιος. Γι' αυτό, για λόγους επιβίωση επιβίωσης του εγ, ανθρωπίνου εγκεφάλου, αναγκαζόμαστε για να επιβιώσουμε να κατηγοριοποιούμε τις πληροφορίες που λαμβάνουμε. Είναι απαραίτητο. Και στους πρωτόγονους ανθρώπους, από τους οποίους καταγόμαστε, και το έχω πει πάρα πολλές φορές, ότι γεννιέται ένα μωρό στη σημερινή εποχή, αλλά το DNA του με το οποίο έχει γεννηθεί, είναι το ίδιο με αυτό ενός πρωτόγωνου ανθρώπου. Στους πρωτόγονους ανθρώπους ήταν σημαντικό πράγμα η κατηγοριοποίηση ανθρώπων, φυλών, συνθήκων, καταστάσεων, ούτω ώστε να μπορέσουν να επιβιώσουν. Σκεφτείτε έναν πρωτόγωνο κόσμο στον οποίο ε, η, η, το νερό ήταν δυσέβρετο και έπρεπε κάποιο να πολεμήσει για να έχει πρόσβαση στο νερό. Ή, μια πρωτόγονη εποχή στην οποία κινδυνεί, προέκυπταν από τη μια στιγμή στην άλλη, είτε από θηρία, είτε από άλλε φυλέ, γιατί οι φυλέ τότε ήταν φιλετικέ ομάδε, ήταν πολύ πιο μικρέ από ό,τι είναι τώρα, που έπρεπε να είναι σε, σε επαγρύπνηση πρωτόγονιοι άνθρωποι, ή να έχουν κάποιε κατηγορίε. Άμα δει αυτό το πράγμα, κάνει έτσι, ούτω ώστε να μπορούν να επιβιώσουν. Σήμερα όμω δεν ζούμε σε πρωτόγονη εποχή, ζούμε σε μια μεταμοντέρνα εποχή, ούτε καν μοντέρνα, μεταμοντέρνα εποχή που είτε μας αρέσει είτε όχι, η πραγματικότητα είναι ότι γεννιούμαστε σε μια πολυπολιτισμική κοινωνία. Ο κόσμος το 2020, ο πλανήτης, είναι πολυπολιτισμικός, δηλαδή πλέον λόγω της εξέλιξης του πολιτισμού, της επιστήμης, της τεχνολογίας, έχουμε όλοι οι άνθρωποι ευκολότερη πρόσβαση ο ένας στον άλλον, πλέον δεν ζούμε σε απομονωμένα σημεία στη ζούγκλα, δεν ζει ο καθένα στο χωριό του και να μην έχει καμία επαφή με τον εξωκόσμο. πως για παράδειγμα, έλεγε η γιαγιά μου, η οποία είχε γεννηθεί το 1911, έλεγε ότι, ότι όταν ήταν νεαρή, ξεκινούσαν από το χωριό τη που είναι η της τη Πάφου, ξεκινούσαν με καραβάνι και πήγαιναν 40 μέρε στο επάτημα για να πάνε να προσκυνήσουν στην άλλη άκρη τη Κύπρου, στο μοναστήρι του Αποστόλου Ανδρέα. Αυτοί οι άνθρωποι για πρώτη φορά όταν έκαναν αυτό το προσκύνημα, έφευγαν από το χωριό του, περνούσαν από διάφορα χωριά, περνούσαν από πόλει για να πάνε εκεί. Οπότε σκεφτείτε πόσο απομονωμένοι ήταν οι άνθρωποι και σε πόσο ελάχιστη επαφή ερχόντουσαν με τον έξω κόσμο, ούτε καν με, το... με, την... με την πιο κοντινή πόλη που ήταν στο χωριό του, δεν ερχόντουσαν εύκολα σε επαφή. Οπότε εκείνοι οι άνθρωποι εκείνων των εποχών εννοείται ήταν καχύποπτοι προ το ξένο, προ το διαφορετικό εννοείται ότι για να επιβιώσουν θα έπρεπε να κρατήσουν κάποιες αποστάσεις. Σήμερα δεν είναι έτσι τα πράγματα. Μέσω του διαδικτύου, μέσω της ελευθερίας της πληροφορίας, μέσω της σύγχρονης πραγματικότητα ε, πραγματικότητας και digital, και, και, και της εικονικής πραγματικότητας, της digital πραγματικότητας μέσω του διαδικτύου, όπως επικοινωνούμε εμείς αυτή τη στιγμή, οι άνθρωποι έχουν πρόσβαση σε άλλους ανθρώπους, σε ιδέες, σε απόψεις, σε γεγονότα, ανά πάσα στιγμή όπου και βρίσκονται στο πλανήτη. Οπότε αυτοί οι πρωτόγονοι μηχανισμοί που είχαμε οι άνθρωποι για να προτα... προστατευόμαστε από το άγνωστο και τυχόν επικίνδυνο, μπορεί να μας σαμποτάρουν και μπορεί να μας κάνουν κακό. Και μας κάνουν κακό. Ένα από τα πρόσφατα κακά που έχουμε δει είναι η δολοφονία του George Floyd. Ε, δεν ξέρουμε τι μπορεί να συνέβαινε στο μυαλό του δολοφόνου. <και> Σίγουρα όμως δεν είχε καλή γνώμη για τον George Floyd τι ήξερε για τον George Floyd εκείνη τη στιγμή, σίγουρα το χρώμα του δέρματο του και τη φυλή στην οποία ανήκει. τω μεταξύ, υπάρχει μια παρανόηση ότι η ρατσισμό δείχνουν μόνο οι λευκοί, όσοι ανήκουν στην Καυκάσια φύλη. Και έχει πάρα πολύ πλάκα τώρα που κάνω αυτό το βίντεο, βλέπω τον εαυτό μου στην οθόνη. Είμαι ο ορισμό τη λευκή γυναίκα. Φυσικά με κάμπο ο μπλίτσο στα μαλλιά <laughs> και μακιγιά, δηλαδή ε, φαίνομαι όπω η λευκή γυναίκα. Ε, δεν υπάρχει πλέον ούτε λευκή φυλή που να είναι καθαρά λευκή φυλή, ούτε μαύρη φυλή που να είναι καθαρά μαύρη φυλή και γενικά όλε οι φυλέ και οι εθνοτικέ προελεύσει είναι mixed. Να σα θυμίσω ότι πριν μερικού μήνε είχα κάνει το τε, ένα, ένα γονιδιακό τεστ που έδειξε ότι είμαι 45% Ελληνίδα, με 19% Μεσανατολή, 23,1% Ιταλίδα, 6,1% Δυτικοασιάτισα και 1,3% και Και όμως παρουσιάζομαι ως λευκή και νιώθω λευκή και νιώθω και ελληνίδα. Το νιώθω λευκή με την έννοια ότι όταν βλέπω τον εαυτό μου κάνω identify με την καυκάσια φυλή. Χωρίς να σημαίνει ότι όμως, όμως ότι είμαι 100% καυκάσια. Εντάξει. Νιώθω ελληνίδα γιατί έχω μεγαλώσει με ελληνική παιδεία και ασπάζομαι τα ελληνικά ιδεώδη. Όμως αυτό δεν με κάνει να είμαι ανώτερη από άλλους ανθρώπους, από την κόρη μου για παράδειγμα, η οποία έχει γεννηθεί με ένα πολύ σκουρό χρώμα ένα, το χρώμα, η Κυριακή μοιάζει σχεδόν μιγάς, Το χρώμα τη είναι πολύ σκούρο, όπω είναι και τη μητέρα μου. Αυτό δεν κάνει να είναι διαφορετικό άνθρωπος από ότι είμαι εγώ που έχω γεννηθεί με πιο λευκό χρώμα, πιο λευκό δέρμα. Καταλαβαίνετε τι εννοώ. Λοιπόν, υπάρχει αυτή η παρανόηση ότι οι λευκοί έχουν ρατσισμό μόνο προ τι άλλε φυλέ και ότι δεν έχουν οι άλλε φυλέ ρατσισμό Uh, για παράδειγμα, οι Ασιάτε δεν έχουν ρατσισμό προ του Μαύρου, οι Ισπανόφωνοι ή Ισπανική προελεύσεω οι Λατινοί δεν έχουν ρατσισμό προ του Μαύρου κλπ. κλπ. Δυστυχώ, ξενοφοβία και ρατσισμό μπορεί να, να, να βιώσει και να εκφράσει οποιοσδήποτε άνθρωπος προς οποιοδήποτε άνθρωπο προ οποιονδήποτε άλλον άνθρωπο δεν ανήκει στη δική του φοιτητική ομάδα, μιλώντα για τον ρατσισμό και την ξενοφοβία. Ε, Υπάρχουν και ψυχολογικοί λόγοι που μπορεί κάποιο να είναι ρατσιστή και ξενοφοβικό. Η ε, χαμηλή αυτοεκτίμηση. Όταν ένα άνθρωπο δεν νιώθει καλά με τον εαυτό του, δεν νιώθει καλά με το ποιο είναι, δεν νιώθει καλά με τα δικά του επιτεύγματα, δεν νιώθει καλά με τη δική του πορεία στον κόσμο, βρίσκει καταφύγιο ιδεών, καταφύγιο ιδεών να πάει να α, μπηχτεί μέσα σε μια μέσα σε ένα ρατσιστικό ή φασιστικό ή ξενοφοβικό τρόπο σκέψη, του στυλ Όλοι οι Έλληνε είμαστε ανώτεροι των άλλων φίλων. Γι' αυτό το λόγο και κάτω από το βίντεο που έκανα ή την ανάλυση DNA που έφτιαξα, δέχθηκα σωρία επιθέσεων από τέτοια προφίλ, οι οποίοι φυσικά μπήκαν σε απόκρυψη. Γιατί είπαμε στο κανό κανάλι μα είναι ελεύθερο από κοινωνικέ προκαταλήψει και στερεότυπα. Πολλοί με έβρισαν, μου είπαν μπει πλέξει, που έχουν σχέση και με καταγωγή. Και άλλοι έγραψαν θεωρήσει συνωμοσία του στυλ γιατί να πα να κάνει τον DNA testing και να έχουν τον DNA σου και να σε κάνουν και δεν ξέρω εγώ τι άλλο. Διαβάζοντα σήμερα για αυτό το βλόγ, είδα ότι ε, το project που γίνεται με την, με την ηχνηλάτηση του εθνοτικού DNA ε, μπορεί να βοηθήσει του ανθρώπου να σταματήσουν να θεωρούν διαφορετικό οποιονδήποτε άλλον έχει γεννηθεί σε διαφορετικό μέρο, έχει γεννηθεί σε διαφορετική χώρα, μιλάει διαφορετική γλώσσα, έχει διαφορετικό χρώμα δέρματο. Το DNA των ανθρώπων είναι μίξ όλων, όλων μα. Δεν υπάρχει κάποιο που να είναι 100% τη τάδε φυλή, 100% τη άλλη φυλή. Όσο και ο γιο μου, ο οποίο έχει αρκετά ψηλό ελληνικό ποσοστό, δεν έχει, 89,3%. Δεν έχει 100%, έχει 89,3. Λοιπόν, επειδή το θέμα μα δεν είναι για τον DNA testing, παρακαλώ όσοι νιώθουν την ανάγκη να γράψουν σχόλια εναντίον του DNA testing να είναι σίγουροι πω θα Για απόκριψη. Για τον απλούστατο λόγο ότι εδώ δεν θέλω να δίνω βήμα για να ξεδιπλώνονται θεωρίε συνωμοσία και απόψει οι οποίε προάγουν τη ξενοφοβία, προάγουν τον ρατσισμό προάγουν κοινωνικά στερεότυπα και προκαταλήψεις που δυσχεραίνουν τη ζωή μας και απειλούν τη ζωή κάποιου συνανθρώπου μας. Άρα άνθρωποι με χαμηλή αυτοεκτίμηση, άνθρωποι που δεν νιώθουν καλά για τον εαυτό τους, πάνε και κουκουλώνονται και κρύβονται πίσω από μια ομάδα στην οποία ανήκουν, όλοι οι Έλληνες μαζί, όλοι οι Χριστιανοί Ορθόδοξοι μαζί, όλοι οι Δεξιοί μαζί, όλοι οι αριστεροί μαζί και είμαστε ανώτεροι όλων. Ε, υπάρχουν και διάφορε μελέτε τη κοινωνική ψυχολογία που αποδεικνύουν, ειδικά στα παιδιά, που τα παιδιά είναι περισσότερο ανεπηρέαστα από τι κοινωνικέ αφηγήσει. Ε, και μάλιστα διάβασα κάποιε μελέτε που έγιναν τη δεκαετία του 60, γιατί τώρα δεν θα επιτρεπόταν ηθικά να γίνει μια τέτοια μελέτη. Και μια δασκάλα συγκεκριμένα στην Αμερική, η οποία μοίρασε τα παιδιά τη τάξη σε δύο ομάδε, η μια ήταν τα παιδιά με γαλάζια μάτια και η άλλη τα παιδιά με καφέ μάτια. Την πρώτη μέρα του είπε ότι αυτοί που έχουν γαλάζια μάτια είναι ανώτεροι από αυτού που έχουν καφέ μάτια, άρα θα έχουν περισσότερα δικαιώματα θα έχουν περισσότερο ώρα διάλειμμα, θα έχουν περισσότερα προνόμια μέσα στην τάξη και την επόμενη μέρα ανέστρεψε τους όρους, είπε ότι τα παιδιά με καφέ μάτια θα έχουν περισσότερα δικαιώματα, περισσότερα προνόμια κλπ. Και παρατήρησε αυτή η δασκάλα ότι, σας πω και το όνομα της γιατί το έχω εδώ, ε, Jane Elliot, όταν δεν κάνω λάθο, είναι όνομα τη δασκάλα. Jane Elliot. Λέει το 1970, Jane Elliot, το δασκάλα δημοτικού, πραγματοποίησε ένα διήμερο πείραμα. Την πρώτη μέρα έπεισε τα παιδιά πω όσα έχουν μπλε μάτια είναι ανώτερα από όσα έχουν καφέ μάτια και πω από εκείνη τη στιγμή θα είχαν πλεονεκτική θέση έναντι των καφέ στα πάντα. Οι μπλε θα είχαν μεγαλύτερο διάλειμμα, ενώ οι καφέ θα έμεναν μέσα. Σε καμία περίπτωση η καφέ δεν μπορούσαν να παίξουν με του μπλε, ενώ οι καφέ θα έπρεπε να φοράνε κολάρο ώστε να ξεχωρίζουν και να πίνουν νερό από τον ψύχτη μόνο με ποτήρι. Τη δεύτερη μέρα οι ρόλοι αντιστράφηκαν. Τώρα οι καφέ είναι καλύτεροι, οι πιο έξυπνοι, έχουν παραπάνω διάλειμμα και απολαμβάνουν όλο όσα απολάμβαναν την προηγούμενη μέρα εμπλέ. Οι αντιδράσει και η συμπεριφορά των παιδιών καταγράφηκαν από κάμερε. Μια ήρεμη τάξη με χαρούμενα παιδιά που έπαιζαν και διασκέδαζαν προηγουμένω, χωρίστηκε στη μέση. Για πρώτη φορά υπήρξε συμπλοκή στην αυλή του σχολείου μεταξύ καφέ και μπλε ματιών, με του τελευταίου να αποκαλούν υποτιμητικά του μέχρι πριν λίγο φίλου του καφεμάτιδε, όπω αποκαλούσαν οι γονεί του του μαύρου. Αράπηδε. Όπω αποκαλούσαν οι γονεί του μαύρου, Για πρώτη φορά τα παιδιά νιώθαν το βάρο τη φιλετική διάκριση και του ρατσισμού στι πλάτε του για κάτι που δεν επέλεξαν να έχουν καφέ ή μπλε μάτια και που δεν μπορούσαν να αλλάξουν. Αντιθέτω, όταν βρίσκονταν στην πλεονεκτική θέση του ανωτέρου, του ανώτερου, κατόπιν εντολή δασκάλα, η ψυχολογία του ευνοημένου τα οθούσε στον είναι πιο χαρούμενα και λανλύνουν ασκήσεις πιο γρήγορα. Και αυτά έχουν συμβεί στη δεκαετία του 60 στην Αμερική, γιατί αν συνέβαιναν τώρα, δεν θα, δεν θα επιτρεπόταν να γίνει ένα τέτοιο πείραμα, γιατί σίγουρα αυτό το πράγμα κάνει, ε, κάνει ζημιά στα παιδιά, δηλαδή το να, το να συμμετέχουν σε ένα τέτοιο... Ψάχνω να βρω ακριβώς πότε έγινε αυτό, γιατί έχω... Το 1970 έγινε αυτό. Οκ, okay. το 1970. Αυτό έγινε πριν 50 χρόνια. Σήμερα δεν θα επιτρεπόταν να γίνει μια τέτοια μελέτη, γιατί αν γινόταν σήμερα μια τέτοια μελέτη, αυτό θα είχε ως αποτέλεσμα τα παιδιά αυτά ψυχολογικά να κακοποιηθούν. Ε, η χαμηλή αυτοεκτίμηση, όπω είπαμε, παίζει ρόλο. Επίση, η, η ανάγκη του να ανήκουμε σε μια ομάδα και συνήθω επιλέγουν οι άνθρωποι υποσυνείδητα να ανήκουν στην ισχυρότερη ομάδα. Άρα, αν η λευκή σε μια κοινωνία που έχει και Λευκούς, έχει και Ασιάτε, έχει και, άλλ, και άλλε φυλέ, έχει και μαύρου, είναι η ανώτερη ομάδα. Ε, όσοι έχουν ε, άσπρο χρώμα μπορεί να νιώθουν ότι είναι καλύτερα να ανήκουν σε εκείνη την ομάδα. Αν και αυτό που μου έχει κάνει τρομερή εντύπωση, έχοντας ε, ζήσει ανθρώπους ρατσιστές και ξενοφοβικούς, είναι ότι ε, οι ρατσιστές που έχω γνωρίσει εκεί πριν, έχουν πολύ πιο σκούρο χρώμα από μένα. Αν τους κάναμε ε, τον DNA εθνοτικής προέλευσης, μπορεί να είχαν και αρκετά ποσοστά αφρικάνικου αίματος, γιατί είπαμε ότι είναι ανακατεμένο τον DNA σε, σε, σε όλο τον πλανήτη πλέον, γιατί υπάρχει, όπως, όπως ελεύθερα ταξιδεύει ο κορονοϊός στον πλανήτη, έτσι και το DNA ταξιδεύει ελεύθερα. Και μου κάνει τρομερή εντύπωση ότι οι περισσότεροι ρατσιστές που έχω γνωρίσει είναι άνθρωποι οι οποίοι δεν μοιάζουν εξωτερικά με λευκούς. Μήπως νιώθουν μειονεκτικά για τους ιδίους και θέλουν να υπεραναπληρώσουν τη δική τους έλλειψη εντό εισαγωγικών ότι αν δεν είμαι λευκό αρκετά, θα μισώντα του μαύρου, θα νιώσω ανώτερο, θα νιώσω ότι ανήκω σε μια ομάδα, θα επικρατήσω. Λοιπόν, πώ μπορούμε να συμβάλλουμε στο να αλλάξει αυτή η χείριστη κοινωνική πρακτική και η επικίνδυνη κοινωνική πρακτική του ρατσισμού και της ξενοφοβία Χρειάζεται να προσπαθήσουμε να έχουμε τα μάτια μας ανοιχτά και να έχουμε κριτική σκέψη σε ό,τι ακούμε και ό,τι διαβάζουμε. Η ελευθερία του διαδικτύου δίνει πλατφόρμα, δίνει φωνή σε ανθρώπους οι οποίοι είναι ρατσιστές, είναι ξενοφοβικοί, είναι μισάνθρωποι, να λένε τις απόψεις τους, να φτιάχνουν βίντεο, να γράφουν άρθρα από εκείνα που μοιράζονται στο Messenger, δείτε το πριν το κατεβάσουν, τα οποία να περιέχουν μέσα ψεύδι, να περιέχουν μέσα θεωρίε συνωμοσία, να περιέχουν μέσα επικίνδυνε ιδέε, γιατί είναι ιδέε οι οποίε πυροδοτούν κοινωνική έκρηξη και κοινωνικό μίσο. Χρειάζεται να είμαστε με τα μάτια ανοιχτά, ούτω ώστε να φιλτράρουμε τι διαβάζουμε με κριτική σκέψη. Δεν σημαίνει ότι αν κάτι είναι γραμμένο στο διαδίκτυο ισχύει, ούτε σημαίνει ότι αν κάποιο ή κάποια φτιάξει ένα βίντεο με ύφο χιλίων καρδιναλίων και μια εφράδια ότι αυτό είναι και η αλήθεια αυτό που λέει. Να ψάχνουμε να διαβάζουμε από τις επιστημονικές πηγές, να διαβάζουμε από ιστοχώρους οι οποίοι περιέχουν τις μελέτες των κοινωνικών επιστημόνων, εγώ σε τέτοιους ιστοχώρους μπήκα να διαβάσω, δηλαδή κάτι sites του στυλ, άνοιξε τα μάτια σου τώρα, αφυπνή σου, μάθε την αλήθεια, Ελλήνες παντού, δεν ξέρω αν έχει τέτοια ονόματα κλπ. Είναι επικίνδυνα και σε εκείνα τα sites ε, μπαίνουν και διάφορες άλλες θεωρίες συνωμοσία, όχι μόνο αυτές ότι η, η ελληνική φυλή είναι ανώτερη ή η λευκή είναι η ανώτερη από τους μαύρους ή οτιδήποτε άλλο και άλλες ότι δεν πρέπει να βάλουμε το εμβόλιο και τα τσιπάκι του Bill Gates και διάφορες άλλες βλακίες και μπουρδολογίες. Ε, και οφείλουμε να κάνουμε την αυτοκριτική μας και να δούμε αν έχουμε μέσα μας κοινωνικά στερεότυπα ή προκαταλήψεις, εάν τα έχουμε, να προσπαθήσουμε να τα καταπολεμήσουμε γνωστικά. Ένα συναισθηματικό τρόπο καταπολέμηση των κοινωνικών στερεοτύπων και προκαταλήψεων είναι με το να επιδιώξουμε να έχουμε στενέ σχέσει, να δημιουργήσουμε φιλίε με ανθρώπου που ανήκουν σε κοινωνικέ ομάδε για τι οποίε έχουμε προκατάληψη. Για παράδειγμα, αν δημιουργήσουμε μια στενή φιλία με έναν άνθρωπο ο οποίο ανήκει από άλλη εθνότητα, αυτό θα μα βοηθήσει να καταλάβουμε πω όλοι οι άνθρωποι είμαστε. Όλοι έχουμε ψυχή, έχουμε καρδιά, έχουμε μάνα, πατέρα, έχουμε όνειρα, έχουμε ελπίδε, έχουμε επιδιώξει και είμαστε όλοι άνθρωποι. Στην ουσία, τα πράγματα που μα ενώνουν του ανθρώπου μεταξύ μα είναι απείρω περισσότερα από τα πράγματα που μα χωρίζουν. Και αν σκεφτούμε ότι οι κίνδυνοι που έχει όλο ο πλανήτης για την εξάλληψη του, πρόσφατος κίνδυνος, πολύ ορατός είναι ο κίνδυνος της πανδημίας που ακόμη δεν έχει περάσει και ελπίζουμε να περάσει. Δεν έχει διαχωρίσει φυλή, εθνότητα, χώρα, σύνορα, τίποτα η πανδημία. Σε όλο τον κόσμο είναι αγερμός. Και γι' αυτό έρχονται οι τύποι οι οποίοι είναι συνωμοσιολόγοι και είναι εναντίον της, της εξέλιξης της ανθρώπινης κοινωνίας στο να αποκτήσει περισσότερες ανθρωπιστικές παρά πρωτόγονες αξίες και λένε «Είναι η συνωμοσία για τον κορονοϊό, είναι η συνωμοσία, στην Ιταλία δεν είχε νεκρούς» και διάφορα τέτοια. Γιατί? Γιατί όλα αυτά έρχονται κόντρα στις παγιωμένες πεπιθήσεις τους, έρχονται κόντρα στις κοινωνικές τους προκαταλήψεις και δείχνουν στους ανθρώπους ότι όλοι το ίδιο είμαστε, όλοι κάτω από τον ίδιο ουρανό ζούμε είτε ζει στη μια μεριά του Ατλαντικού, είτε στην άλλη, είτε ζει στη μια μεριά τη υδρογειού σφαίρα, είτε στην άλλη, είτε έχει τον αλφα σεξουαλικό προσανατολισμό, είτε το β, είτε ανήκει στην α φιλή, στη β φιλή, στη γ, στη χ ψή είσαι άνθρωπο. Είσαι άνθρωπο και σε ενδιαφέρει η καταστροφή του περιβάλλοντο, η οποία απειλεί τη ζωή όλων μα και την ευεξία όλων μα. Σε, σε απασχολούν, θέματα υγεία όπω τον ιό, τον, τον ιόν οι οποίοι είναι επικίνδυνοι και ακόμη δεν έχουν βρεθεί εμβόλια για αυτού, όπω ο κορονοϊό και κάποιοι άλλοι, οι οποίοι ευτυχώ δεν έχουν εξαπλωθεί, αλλά υπάρχει κίνδυνο να εξαπλωθούν το επόμενο διάστημα. Τα πράγματα που μα ενώνουν είναι περισσότερο από τα πράγματα που μα χωρίζουν. Πρώτα απ' όλα είμαστε άνθρωποι όλοι και κατά τη γνώμη τη δική μου, που δεν είναι μόνο δική μου γνώμη, ευτυχώ είναι και πεποίθηση και πιστεύω πάρα πολλών φωτισμένων ανθρώπων σε όλο τον πλανήτη, πάνω απ' όλα η ανθρωπιά πάνω απ' όλα ο ανθρωπισμός. Μπορούμε να είμαστε εξελιγμένοι άνθρωποι. Μπορούμε να ξεφύγουμε από το πρωτόγωνο τρόπο λειτουργίας του πρωτόγωνο ανθρώπου που ξέρει πολύ λίγα πράγματα και επειδή ξέρει πολύ λίγα πράγματα βάζει τους ανθρώπους σε αδρές κατηγορίες για να τα βγάλει πέρα. Μπορούμε συνεχώς να επιμορφωνόμαστε και συνεχώς να διδάσκουμε ξανά και ξανά τον εαυτό μας για τον diversity, την ποικιλότητα που έχει η ζωή στη γη και για την αξία σεβασμού κάθε ανθρώπινης ζωής. Δεν πρέπει να βλέπουμε, όταν βλέπουμε έναν άνθρωπο, ούτε χρώμα, ούτε φίλο, ούτε φιλή, ούτε σεξουαλικό προσανατολισμό, ούτε κοινωνική κατάσταση, ούτε οικονομική κατάσταση, ούτε εκπαιδευτική επίπεδο εκπαίδευση. τίποτα. Πρέπει να βλέπουμε άνθρωπο, άνθρωπο, ο οποίο έχει πλαστεί κατ' και καθ' Θεού. Και αυτό το λέω για αυτούς που είναι θρήσκοι και παράλληλα έχουν κοινωνικές προκαταλήψεις. Χωρί να θεωρώ ότι όλοι οι θρίσκοι είναι ρατσιστέ και ξενοφοβικοί, γιατί είπαμε, είμαστε εναντίον τη κατηγοριοποίηση. Υπάρχουν θρίσκοι άνθρωποι που είναι ρατσιστέ και ξενοφοβικοί, υπάρχουν θρίσκοι άνθρωποι που δεν είναι ρατσιστέ και ξενοφοβικοί. Και τέτοιοι άνθρωποι με έχουν μεγαλώσει εμένα. Ο πατέρα μου και η μανά μου ε, είχαν πάντοτε μία ε, γκάμα φίλων που προέρχονταν από πολλέ περιοχέ τη Ελλάδο και από άλλε χώρε. Ε, φιλοξενούσαμε και φιλοξενούν κατά καιρού στο σπίτι του ανθρώπου από την Ιεραποστολή, από την Αφρική. Έχουν πάει, πάρα πολλές, έχουν πάει τουλάχιστον δύο φορέ που θυμάμαι ε, ταξίδια στην Αφρική. Ε, φιλοξενούσαμε, θυμάμαι, όταν ήμουν μικρή, μια ομάδα α, Παλαιστίνιων α, χριστιανών Ορθόδοξων που είχαν έρθει στην κατασκήνωση την καλοκαιρινή που είχαμε, έχω μεγαλώσει σε ένα σπίτι στο οποίο δεν έχει σημασία που που έρχεται ο άλλο, δεν έχει σημασία τι, χ, τι χρώμα έχει το, το δέρμα του, δεν έχει σημασία τι γλώσσα μιλάει, δεν έχει σημασία που έχει γεννηθεί, δεν έχει σημασία πόσα χρήματα έχει. Σημασία έχει ότι είναι άνθρωπο και είναι φτιαγμένο κατοικόνα και καθομίω Θεού. Άρα, α σπάσουμε τα κοινωνικά στερεότυπα και τι προκαταλήψει και μπορούμε να αγαπήσουμε τον άνθρωπο μόνο και μόνο επειδή είναι άνθρωπο. Όπω να αγαπήσουμε και τα. Δεν λέω να μην αγαπήσουμε και τα ζώα, όταν μου έρχεται στο μυαλό και αγάπη προ τα ζώα, και αγάπη προ τα σκυλάκια, και αγάπη προ τα κατακια και οποιαδήποτε άλλα ζώα υπάρχουν. Ένα ανθρωπιστή αγαπάει και του ανθρώπου, αγαπάει και τα ζώα, αγαπάει και τα φυτά, αγαπάει και τον πλανήτη. Τι θέλουμε να είμαστε, πρωτόγονοι άνθρωποι περιορισμένης αντίληψης που δουλεύουμε με βάση προκατα... στερεότυπα και προκαταλήψεις ή να είμαστε εξελιγμένοι άνθρωποι που να έχουμε πάνω απ' όλα το humanity, τον ανθρωπισμό και να έχουμε ανθρωπιστικές υπαρξιακές αξίε. Ασξί... Εγώ επιλέγω να είμαι ανθρωπίστρια. Σας στέλνω την αγάπη μου. Φιλιά, καλημέρα!